Πάμε λοιπόν και στα Μάλγαρα τώρα, Θεσσαλονίκης, για να βρούμε τον Αντώνη Τσόλναρα. Και εκεί σκληραίνουν τη στάση τους και ευθυγραμμίζονται με τους αγρότες της Θεσσαλίας. Εύα, αυτό που αποφασίστηκε στη Λάρισα το μεταφέρουν αυτή την ώρα οι επικεφαλείς των αγροτών και στα Μάλγαρα, οι οποίοι έφτασαν πριν από λίγο από τη σύσκεψη στη Νίκαια και τώρα σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις των επόμενων ημερών. Αγρότες από 5 διαφορετικές περιοχές αποδέχονται τις προτάσεις και δηλώνουν ότι θα βρεθούν στο πλευρό των συναδέλφων τους. Ενδεικτικά, από αύριο θα έχουμε αυτούς τους πολύωρους αποκλεισμούς στην Εθνική Οδό και στο ύψος όπου βρισκόμαστε. Ενώ πρέπει να σας πω ότι οι συζητήσεις ήδη αφορούν και την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Και ένα βασικό αντικείμενο συζήτηση, Εύα, είναι το πόσα άτομα θα πάρουν μέρος σε αυτή τη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση. Και από αύριο, μάλιστα, θα έχουμε και τις πρώτες ενώσεις μπλόκων στη Μακεδονία, όπου ενδεικτικά τα άθυρα θα ενωθούν με τα Γιάννητσά και το πρωί θα αποφασίσουν σε ποιο κομμάτι της Εθνικής Οδού θα αποκλείσουν τον δρόμο.